Για τον Παναθηναϊκό, για την έκτη κούπα που πήρε την Ευρωπαϊκή, τι να πεις. Δεν σκούσαγε έψιλα. Ισχύει αυτό που έχω πει από παλιά, ότι κάποτε λέγανε να βγάλουμε τον καλώσιμο στον μπάσκετ, λόγω της τεράστιας προσφοράς στον Γκάλι, στο ελληνικό μπάσκετ. Εγώ θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, ότι πρέπει να βγει και το γιανακοπουλώσιμο. Εάν δεν υπήρχαν οι δύο αντιβιωτικοί, δεν θα υπήρχε πια μπάσκετ στην Ελλάδα. Οι δύο αντιβιωτικοί και οι δύο αγγελοπουλέοι κρατάνε το μπάσκετ ζωντανό στην Ελλάδα. Όχι, για τον Μπράντοβιτς, ερώτηση. Δεν βαρέθηκε ο άνθρωπος να σηκώνει ευρωπαϊκές κούπες. Δεν μπούχτησε, ρε παιδί μου, επιτέλους. Τι πράγμα είναι. Τι πράγμα είναι αυτός. Και πάμε στον άλλο προπονητή, το Φερέιρα. Στο ταμείο και τον Μπούλο. Αυτό θα έκανα εγώ αν ήμουν Παναθηναϊκός. Ο άνθρωπος πάλι έκανε χθες εγκλήματα. Δεν βλέπεις και η Φερέιρα τον Ομπράντοβιτς. Στην ίδια ομάδα είστε. Ίδια φανέλα φοράτε με τον Τριφύλλη. Δεν το βλέπεις τον Ομπράντοβιτς. Τι κάνει, πώς αντιδρά, πώς συμπεριφέρεται την ώρα κάθε αγώνα που δίνει ο Παναθηναϊκός. Βγάζει ο κόλλος στις φωτιές. Κοκκινίζει, έτοιμο να βάλει κεφαλικό. Σκέφτεται με κινηματογραφική ταχύτητα, μέσα σε δευτερόλεπτα. Να διορθώσει κακό κείμενα, να διορθώσει τα λάθη της ομάδας. Να βρει τρόπους να επιβληθεί. Εσύ τι κάνεις στον πάγκο. Μου θυμίζεις κάτι γριές που τα καλοκαίρια, έτσι στα απογεύματα, βγάζουν την πολυθρόνα ξένα το πεζοδρόμιο και κάθονται και λιάζονται και αποκαμωμένες τις παιδιά ύπνος. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει, Φερέιρα. Τι πράγμα είναι εσύ. Τι έκανες πάλι χθες. Είσαι Πορτογάλος. Δεν ξέρεις τον Πατριωτάκη σου τον Βιερίνια. Το δείχνεις στην Πόρτο. Δεν ξέρεις ότι είναι φωτιά και λάβρα αυτούς που πήξε από δεξιά. Και πας και βάζεις τον Ιωαννίδη αριστερό μπακ. Αντί να βάζεις τον Βίντρα, που ο Βίντρα είναι ο μόνος πιο γρήγορος που έχεις από τα ακραία μπακ. Είναι πιο καλός ματουμαδόρος. Θα έχει μια αντίσταση ο Βιερίνια. Πας και βάζεις τον Ιωαννίδη και τον κάνεις ξεφτύλα το παλικάρι. Έκανε γάμο από την πέρα ο Βιερίνια. Και πας και μου βάζεις τον Μαρίνο. Βάλει λοιπόν το Βίντρα αριστερό μπακ και βάλει το Μαρίνο δεξί μπακ. Από εκεί όλοι είναι το καλεμένοι μόνο. Δεν έχει πολύ δουλειά ο Μαρίνος. Και αντίθετα, αν δεν βάλει το Μαρίνο δεξί μπακ και το Βίντρα αριστερό μπακ, τι κάνει, βάλει το Μαρίνο έξω δεξιά. Δεξί χάφ, να βγει από δεξιά. Μα είναι δυνατόν ο Μαρίνος να κάνει διήσεις και να πλήρει την αντίπαλη άμυνα. Δεν γίνονται αυτά. Είναι τρομερά πράγματα αυτά. Τρομερά πράγματα. Ο ΠΑΟΚ ήταν πιο φρέσκος, πιο δυνατός και έδειξε δικαία. Και αν ο Μπουσλίμοβιτς αξιοποιούσε αυτά τα ανεπανάληπτα τέρατέρα που είχε με τον Τζόρβα, θα μιλάγαμε τώρα για συντηρή του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει την τύχη με τους δύο κόφτες, τον Βιτόλο και τον Γκαρσία, και τα δύο σέντερ μπακ που κάνουν ένα ωραίο τετράγωνο, Βιτόλο, Γκαρσία, Τσιρίλο και Κοτρέας, κάνουν ένα ωραίο τετράγωνο και δεν αφήνουν χώρους ελεύθερους. Ο Ήμπης ψιλοκάνει παιχνίδι, έχει τον Βιερίνια από εδώ, έχει τον Αλζάρ, τον γρήγορο Αλζάρ που βρήκε να πούμε τον Κατσουράνη και τους Αριέ και τους είχε βάλει ο Φερέιρα χθες να παίζουν ζώνη σε μια ευθεία. Είμα τώρα, είμα τώρα. Τους πράγει όπως είδε ο Αλζάρ. Καλύτερο σου πάω και έντυσε δίκαια. Δίκαια και έντυσε η ΑΕΚ και θα μπορούσε να σκόνει μεγαλύτερο. Έναν Ολυμπιακό Βόλο ο οποίος δείχνει πια ότι ξεφούσκωσε. Πάτησε την Πινέζα και ξεφούσκωσε. Από την άλλη μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ο Γεωργίας. Μιλάμε σε εξαιρετική κατάσταση, σε θηριώδη φόρμα. Πάνω κάτω, πάνω κάτω, 35-36 όπως είναι, πάνω κάτω συνέχεια. Έχω ξαναδεί πολλές φορές ότι όταν στην άλλη παίζω σε τελμπάκ ο Μανολάς με το Δέλα και όχι Μανολάς να σούτει ή Δέλα να σούτει ή Δέλας Γιάχιτς ή Μανολάς Γιάχιτς. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Όταν παίζουν Δέλας Μανολάς, η ΑΕΚ τη βγάζει καθαρή. Γιατί ο Μανολάς έχει ταχύτητα, ο Δέλας έχει το μυαλό και κάτι γίνεται εκεί. Ο Ντιόπ ήταν πολύ καλός σαν κόφτης, σε εξέλιξη ο Μάκος, είναι σε μια φορμίτσα αλφα
Και αν δεν πήρε κερδοσκόπο, η ΑΕΚ θα έχει μεγαλύτερη ταχύτητα. Μιλάω ότι το υλικό της ΑΕΚ δεν είναι κάτι σπουδαίο. Αλλά σύμφωνα με το υλικό που έχει μέσα στα χέρια του, καλά το πήγε το έργο χθες με τον Βόλο. Και τώρα η ΑΕΚ να σου πω και κάτι άλλο. Προβάλλησε από το βαγόνι. Έχει 4 πόντους. Παναχαϊκή. Έπιασα τόπο η ενέργεια του Κούγια. Κάθε κασέτα που έδινε τότε έπαιρνε και ένα διπλό. Δίνει κασέτα διπλό στην Κόρυφο. Δίνει κασέτα διπλό στη Ρόδο. Κάθε κασέτα που έδινε τότε, ωραίο το έργο του Κούγια. Μπράβο του. Παναχαϊκή λοιπόν, μετά από πολλά χρόνια, στη Β' Εθνική. Και στην Α' Εθνική, μετά από 30 τόσα χρόνια, ο Πανετολικός. Τα Γιάννα, δεν έχουμε να πούμε κάτι, ήταν και πρώτα στην Α' Εθνική. Στη Σούπερ Λίγκα. Ο Πανετολικός λοιπόν, γυρνάει. Τι θα γίνει στα play-off. Είναι ομάδες. Θα παίξουν play-off, η Λιβαδιά, ο Όφη, η Δούξα Δάμας, τα Τρίκαλα. Μια άλλη θα γίνει εκεί. Αυτά τα ξαναλέμε με την υπενθύμηση ότι ο Φέργκισον με παίχτες όχι ιδιαίτερα καλούς κατάφερε και τους πήρε πάλι το πρωτάθλημα. Ο Μπράντοβιτς για αυτός. Ο Μπράντοβιτς σαν προπονητής, όχι σαν υλικό. Γιατί ο Μπράντοβιτς έχει υλικό. Ο Φέργκισον δεν έχει φέτος υλικό. Κι όμως κατάφερε και τους πήρε το πρωτάθλημα. Τα λέμε πάλι σύντομα, για χαρά.